Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνατε κλικ στο σημερινό βίντεο, στο οποίο θα σας δείξω το νεσεσέρ των διακοπών σε ό,τι αφορά skincare και μαλλιά. Και δεν είναι μικρό, είναι πολύ μεγάλο. Γιατί ενώ σκόπευα την προηγούμενη εβδομάδα να σας δείξω τι πήρα μαζί μου για ένα απλό τριήμερο, τελικά αποφάσισα να συγκεντρώσω όλα τα προϊόντα τα οποία θα πάρω μαζί μου στις μεγάλες διακοπές και να σας τα δείξω μια και καλή. Θέλω να σας πω ότι το σημερινό βίντεο είναι ένα βίντεο χωρίς μοντάζ, γιατί σας άρεσε αυτό που κάναμε πριν δύο εβδομάδες, οπότε είπα να το καθιερώσουμε όπου γίνεται, γιατί στα μακιγιάζ δεν γίνεται, θα βγουν ατελείωτα. Βέβαια δεν σας κρύβω ότι με αγχώνει λιγάκι, μην κάνω κάποιο λάθος, μην κολλήσω, μην συμβεί κάτι τέλος πάντων και μας διακόψει, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε και θα τα πάμε πολύ καλά. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και θέλω να γραφτείτε στο κανάλι αν σας αρέσει αυτό που βλέπετε και φυσικά να κάνετε like και στο σημερινό βίντεο εάν το απολαύσετε, γιατί το να γραφτείτε στο κανάλι εμένα με βοηθάει πάρα πολύ και το να πατήσετε και το κουδουνάκι βοηθάει εσάς να μην χάνετε κανένα βίντεο όποτε ανεβάζω βίντεο. Να σας πω προκαταβολικά συγγνώμη που απουσίασα την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί είχα πολύ σοβαρούς λόγους. Ο ένας ήταν ότι είχα κουραστεί πάρα πολύ, νιώθω δηλαδή μια εξάντληση, το σώμα μου λέει σταμάτα ό,τι κάνεις και πήγαινε διακοπές. Ο δεύτερος είναι ότι αυτό το δωμάτιο είχε αδειάσει, έγινε ξενώνας, γιατί φιλοξενούσα την πολύ αγαπημένη μου φίλη, τη Λένε, από την Νορβηγία. Οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν είχα κάμερες και φώτα και πουθενά να κάνω γύρισμα. Και ήμουν και μαζί της όλη μέρα για 5 μέρες που έμεινε στην Αθήνα, οπότε ήμουν και εγώ λίγο τουρίστρια στην πόλη μου. Δεν θα φλιαρίσω άλλο, πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό το νεσεσέρ, γιατί πραγματικά τα πράγματα που έχει μέσα είναι πολλά και είναι και βαρύ. Και θα ξεκινήσω εντελώς τυχαία τώρα από ό,τι υπάρχει πάνω-πάνω να σας δείχνω. Πάνω-πάνω λοιπόν υπάρχει το Sunscreen on the Move από την Fresiderm με SPF 50. Είναι water resistant, μας προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία, νομίζω και από το blue light, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι παιδιά ένα spray, ένα mist, πάρα πολύ ωραίο. Θα το ψακάσω λίγο για να δείτε πόσο φίνο είναι. Βλέπετε. Και είναι πραγματικά το τέλειο αντιλιακό, όχι μόνο για να το έχεις μαζί σου στις διακοπές, αλλά για να το έχεις μαζί σου και στην πόλη. Γιατί πολλές φορές χρειάζεται να ξαναεφαρμόσουμε το αντιλιακό μας και όταν είμαστε λίγο μακιγερισμένες καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να βάζουμε κρέμες. Οπότε βάζεις αυτό το σπρέι, δεν χρειάζεται καν να το ταμπονάρεις, δεν χρειάζεται καν επάλυψη και αυτό κάνει τη δουλίτσα του και σε κρατάει και προστατευμένη αγαπημένη μου φίλη. Έχω ένα after sun εδώ πάνω-πάνω, το οποίο σίγουρα θα πάρω μαζί μου, γιατί στα πρώτα μπάνια εγώ αν δεν βάλω after sun με τραβάει η επιδερμίδα μου, κάπως θα κοκκινήσω, κάπως τα πράγματα δεν θα είναι καλά και επειδή θέλω να διατηρήσω το μαυρισμά μου και να μην αρχίσω να ξεφλουδίζω, αυτό είναι το spray lacté après soleil, after sun milky spray στα αγγλικά. Λοιπόν, ένα γαλακτώδες σπρέι από την Hey Poa, μυρίζει κολασμένα, μυρίζει υπέροχα, το λατρεύω και είμαι σίγουρη ότι θα το τελειώσω στις φετινές καλοκαιρινές διακοπές, γιατί δεν θα σταματήσω να το χρησιμοποιώ. Επίσης έχω ένα προϊόν, έχω και σαμπουάν εδώ μέσα, ωραία, πάμε σε μαλλιά. Λοιπόν, αυτό είναι αφρόλουτρο και σαμπουάν από την Αβέντα, μισό λεπτό να βρω και το άλλο προϊόν που έχω από την Αβέντα. Είναι ένα προϊόν το οποίο απευθύνεται σε εσάς που θα κάνετε μπάνιο στη θάλασσα ή σε πισίνα. Αφαιρεί λοιπόν συγκεκριμένα το χλώριο της πισίνας από τα μαλλιά αλλά και το αλάτι, συν ό,τι έχει συσσωρευτεί από προϊόντα, από λακ, από οτιδήποτε εσείς χρησιμοποιείτε στα μαλλιά σας. Κάνει πολύ ωραίο καθαρισμό, χωρίς να του στερεί την ενυδάτωση φυσικά. Και εγώ προσωπικά το καλοκαίρι όταν κάνω μπάνια στη θάλασσα δεν βάζω μαλακτική απλώς μετά στα μαλλιά μου, βάζω μάσκα. Οπότε και παίρνω μόνο μία μάσκα μαζί, δεν παίρνω ενυδατική κρέμα. After Sun Hair Mask, αυτή είναι για κάθε τύπο μαλλιών, επίσης από την αγαπημένη μου Αβέντα. Αυτά τα δύο εμένα είναι must για το νεσεσέρ μου το καλοκαιρινό, από πρόπερση αν δεν κάνω λάθος που τα ανακάλυψα. Λοιπόν, έχω εδώ ένα προϊόν ήπια λοσιόν καθαρισμού ευαίσθητης περιοχής. Πραγματικά και χωρίς αυτό εγώ δεν πάω πουθενά, γιατί η ευαίσθητη περιοχή μας χρειάζεται τη δική της περιποίηση και τα δικά της ειδικά προϊόντα. Αυτό είναι από τη Lactacid.
Μια χαρά, πολύ ωραίο, πολύ απαλό, χωρίς έντονα αρώματα, χωρίς να με ενοχλεί καθόλου, χωρίς να μου δημιουργεί ξηρότητα στην ευαίσθητη περιοχή, γιατί και αυτό είναι κάτι που φοβόμαστε και δεν το θέλουμε καθόλου. Έχω προϊόν για τα κουνούπια από την Fresiderm, Anti-Mosquito Plus. Αυτό είναι το σπρέι, 20% γράφει ότι είναι η δυναμική του και διαρκεί 8 ώρες και με βολεύει πάρα πολύ εμένα, παιδιά, η μορφή σπρέι, γιατί επίσης δεν θέλω να βάζω κρέμες και τέτοια και δεν μυρίζει τίποτα. Είναι φανταστικό το ότι δεν μυρίζει τίποτα, γιατί έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα έντομα αποθετικά να μυρίζουν πάρα πολύ έντονα. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενοχλητικό για πολλούς από εμάς. Ειδικά στα θερινά τα σινεμά, έμπαινα τις τελευταίες φορές που είχα πάει τώρα και μύριζε παντού αντιλιακό. Έντομο αποθητικό. Λοιπόν, θα συνεχίσω με προϊόντα από τη Natura Siberica. Blueberry Siberica λέγεται αυτή η σειρά. Είναι vegan, είναι cruelty free. Λατρεύω αυτή την εταιρεία την οποία την ανακάλυψα προσφάτα. Μισό λεπτό να τα βγάλω όλα αυτά που έχω από Natura Siberica και που θα πάρω μαζί μου στις διακοπές. Γιατί έχω πάθει, παιδιά, σοκ. Γιατί δεν την είχα ανακαλύψει νωρίτερα, δεν ξέρω. Επίσης, να σας πω ότι μυρίζουν όλα φανταστικά. Αν σας αρέσει η μυρωδιά του blueberry και των κόκκινων φρούτων γενικότερα, θα τα λατρέψετε. Λοιπόν, ξεκινάω από αυτό εδώ που είναι το Cream to Foam Face Cleanser, καθαριστικό, το οποίο είναι κρεμώδες και κάνει αφρό, γιατί σας έχω ξαναπεί ότι εγώ θέλω να ξεβάφω με προϊόντα που κάνουν αφρό, χωρίς να αφυδατώνει όμως το πρόσωπό μου όταν το ξεβγάζω. Έχει Organic Volcanic Blueberry Hydrolate, υαλουρονικό οξύ και αλαντοίνη, και πραγματικά είναι από τα καλύτερα καθαριστικά που έχω δοκιμάσει τον τελευταίο καιρό και με πολύ τίμια τιμή, δηλαδή πολύ value for money. Επίσης, μου είχε λείψει τον τελευταίο καιρό ένα mist για το πρόσωπο ενυδατικό. Γιατί μπορεί το χειμώνα να σας φαίνεται ότι η επιδερμίδα μας αφυδατώνεται περισσότερο λόγω της πτώσης της θερμοκρασίας, που συμβαίνει όντως αυτό, αλλά η δική μου επιδερμίδα βλέπω ότι αφυδατώνεται και με την πολύ ζέστη. Γιατί υδρώνω, γιατί χάνω υγρασία, και αν δεν ενυδατώνομαι αρκετά πίνοντας πολλά νερά, νιώθω ότι κάτι σε περίεργο συμβαίνει. Οπότε, όταν καθαρίζω το πρόσωπό μου, πάντα μετά βάζω ένα τόνερ, θα σας δείξω ποιο σε λίγο, και πάντα βάζω και αυτό το mist, το οποίο νομίζω ότι θα πάρω μαζί μου και στην παραλία έτσι λίγο για να ανανεώνομαι και να δροσίζομαι. Λοιπόν, είναι από την ίδια σειρά, Blueberry Siberica, Antioxidant Wild Blueberry Moisturizing Face Mist Toner. Είναι μια τονωτική λοσιόν, λοιπόν, ένα face mist, το οποίο αναπληρώνει την χαμένη υγρασία έτσι λίγο της επιδερμίδας και αυτό μυρίζει φανταστικά και έχει και πολύ ωραίο σπρέι. Α, παιδιά που ψέκασα από την άλλη. Λοιπόν, ας βάλω από εδώ. Αχ, δεν νιώθεις δηλαδή ότι σε πυροβολεί, είναι πάρα πολύ φίνο και εκτιμώ απεριόριστα αυτά τα σπρέι. Εκτίμησα απεριόριστα και δύο προϊόντα για τη νύχτα από την Blueberry Siberica. Αυτό εδώ είναι για τα μάτια, είναι μια μάσκα ματιών. Είναι σε μορφή κρέμας, έχει εδώ το μυτάκι συσκευασία για να την εφαρμόσετε. Βάζετε λοιπόν μια παχιά στρώση κάτω από τα μάτια σας και έχει σούπερ ενυδατικό εφέ, σαν να βάζετε αυτά τα επιθέματα που είναι σε ζελεδάκια, κάπως έτσι, σε ζελεδάκι είναι και αυτό. Και το αφήνετε λοιπόν όλη νύχτα. Επίσης έχουμε εδώ Organic Volcanic Blueberry Hydrolate, υαλουρονικό οξύ και φυτική ελαστίνη. Όλα είναι vegan, έτσι, γιατί ξέρετε ότι έχω το νου μου και σας προσέχω και εσάς που θέλετε να πάτε προς αυτή την κατεύθυνση τον τελευταίο καιρό. Και πραγματικά ξυπνάτε με πολύ ξεκούραστο βλέμμα. Όχι ότι πρέπει να τη χρησιμοποιείτε μόνο το βράδυ, αν θέλετε και κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορείτε. Αλλά επειδή το βράδυ γενικά η επιδερμίδα μας ανανεώνεται, καλό είναι αυτές τις μάσκες να τις βάζετε τότε, γιατί τη βοηθάτε κιόλας. Επίσης έχουμε μία μάσκα για το πρόσωπο, Antioxidant Wild Blueberry Overnight Renew Face Cream Mask. Θα σας δείξω την υφή της, την έχω χρησιμοποιήσει λίγες φορές η αλήθεια είναι. Αλλά νομίζω ότι είναι επική, είναι, καλά αυτή είναι, έχει και μια υφή που θες να τη φας, είναι σαν παγωτό, παιδιά. Αν είναι ένα πράγμα δηλαδή να πάρετε από όλα αυτά, σας λέω πάρτε τη μάσκα, γιατί πραγματικά δίνει μια πολύ ωραία ενυδάτωση χωρίς να βαραίνει την επιδερμίδα, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι μερικές μάσκες οι οποίες είναι ενυδατικές και
νιώθεις μετά ότι έχουν αφήσει πολλήματα, νιώθεις μετά ότι σου έχουν αφήσει μια λιπαρότητα εξτρά. Και εμείς οι λιπαρές δεν τις πολύ αντέχουμε. Αυτή, για οποιαδήποτε επιδερμίδα, για οποιαδήποτε εποχή του χρόνου, πιστέψτε με, θα σας κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά και θα σας δώσει πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Και θα μου πείτε τώρα, μάσκα παίρνεις μαζί στις διακοπές? Ναι, παιδιά, γιατί να μην πάρω. Μας βλέπει ο ήλιος τόσες ώρες. Όπως σας είπα, αφυδατωνόμαστε μέσα από το νερό, έξω από το νερό. Χαμός γίνεται στην επιδερμίδα μας. Πρέπει το βράδυ λίγο να τη βοηθήσουμε και να είμαστε λαμπερές, γιατί φοράμε και στις διακοπές λιγότερο μακιγιάζ. Άρα θέλουμε η επιδερμίδα να ακτινοβολεί από μόνη της. Καταλαβαίνετε. Επίσης λοιπόν θα πάρω και το Antioxidant Peeling Face Pads. Αυτά είναι δίσκοι που κάνουν απολέπιση και θα σας εξηγήσω πώς ακριβώς λειτουργεί το θέμα. Έχει μια θεκούλα εδώ, βάζετε τα δάχτυλά σας λοιπόν, 2-3, και το περνάτε στο πρόσωπό σας και κάνει απολέπιση, ενώ ταυτόχρονα αφαιρεί και ό,τι υπολείμματα μπορεί να έχουν μείνει από το μακιγιάζ. Παρόλο που πλύνατε εσείς το πρόσωπό σας και νομίζετε ότι έχουν φύγει όλα, πόσες φορές δεν έχει μείνει κάτι, όχι πείτε μου, πολλές. Λοιπόν, έχουν οξέα AHA, τα οποία εγώ αγαπώ πολύ, έχουν βιταμίνη C και Wild Volcanic Blueberries, άγρια ηφαιστειώδη. Blueberries. Ελπίζω να το λέω σωστά, γιατί δεν τα βλέπω τα ελληνικά παιδιά. Κάπου τα γράφει και στα ελληνικά, αλλά ναι, άμα δεν έχω βάλει εγώ τα γυαλιά μου, καμία τύχη δεν έχω. Λοιπόν, και έχει όλα αυτά τα ωραία συστατικά λοιπόν που βοηθούν την επιδερμίδα να ανανεώσει τα κύτταρά της. Η βιταμίνη C, ξέρετε, τι θρέφει. Οπότε και αυτό εγώ το κάνω το βράδυ. Όχι αναγκαστικά κάθε βράδυ, αλλά το βράδυ πριν κοιμηθώ και πριν βάλω τις υπόλοιπες κρέμες ή τη μάσκα μου. Τώρα θα σας δείξω το τελευταίο προϊόν που θέλω από τη Natura Siberica. Είναι το Antiox Wild Blueberry Renewing Face Serum και αυτό εγώ το χρησιμοποιώ το πρωί. Είναι διφασικό, όπως βλέπετε, θέλει καλά να το ανακοινήσετε πριν το χρησιμοποιήσετε και να μην το ξεχνάτε αυτό. Γενικά, ό,τι είναι σε υγρή μορφή, ανακοινήστε το εσείς πριν το χρησιμοποιήσετε, κακό δεν κάνει. Και το χρησιμοποιώ λοιπόν το πρωί, είναι αντιοξειδωτικό. Και είναι ένα πολύ επίσης τίμιο σέρουμ. Όταν λέω τίμιο, εννοώ ότι τη βλέπεις τη διαφορά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή η σειρά εμένα μου έχει ταιριάξει πολύ στην επιδερμίδα μου. Δεν βλέπω δυστυχώς να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό. Αλλά αν ψάχνετε ένα σέρουμ για το πρωί, σίγουρα αυτό θα σας βοηθήσει να δείτε την επιδερμίδα σας έτσι πιο αναζωογονημένη. Και σίγουρα χρειαζόμαστε αντιοξειδωτικό για να φαίνεται και πιο λαμπερή και ξεκούραστη. Το βράδυ τώρα χρησιμοποιώ αυτό εδώ το σέρουμ από The Moi Suisse. Σας έχω ξαναμιλήσει για αυτή την εταιρεία. Επιτέλους έχω στα χέρια μου κάποια προϊόντα εδώ τα οποία είναι σε περιορισμένο αριθμό και αν θέλετε να τα αποκτήσετε μπορείτε να μου στείλετε προσωπικό μήνυμα σε Facebook ή Instagram. Θα σας έχω και τα accounts μου από κάτω στην περιγραφή. Θα σας έχω και το site γιατί πλέον έχουμε και ελληνικό site από την εταιρεία De Moi, στο οποίο μπορείτε να παραγγείλετε τα προϊόντα σας, τα οποία θα έρθουν κατευθείαν από Ελβετία. Μην ανησυχείτε, δεν έχει τελωνία, δεν έχει κρυφές χρεώσεις, συγγνώμη, έπρεπε να ανασηκωθώ λίγο. Αλλά σύντομα θα τα φέρουμε και εδώ, σε μεγαλύτερη ποσότητα. Είμαι brand ambassador και πραγματικά δεν θα έκανα αυτή την κίνηση αν δεν πίστευα πάρα πολύ αυτά τα προϊόντα και το σέρουμ για το πρόσωπο και το σέρουμ για τις βλεφαρίδες, το οποίο το χρησιμοποιώ κάθε βράδυ. Βλέπετε, έχει σβηστεί και η ετικέτα και στα δύο, γιατί τα έχω συνέχεια μαζί μου. Λοιπόν, το σέρουμ για το πρόσωπο έχει αντιγυραντικά συστατικά, αντιγυραντικές ιδιότητες, κάνει τις κοιλίδες αυτές που εμένα με απασχολούν πολύ να ξεθοριάζουν, δεν θα πω να εξαφανίζονται, αλλά βοηθάει η χρήση του να ξεθοριάσουν και βοηθάει στην ομοιομορφία του χρωματικού τόνου της επιδερμίδας, είτε έχετε κοκκινίλες είτε καφέ κοιλίδες. Πολύ καθαρά συστατικά, cruelty free προϊόντα εννοείται. Σίγουρα θα καταλάβετε και θα δείτε τη διαφορά μετά από 2-3 εβδομάδες χρήσης και στα δύο. Το δεύτερο είναι το σέρουμ των βλεφαρίδων, το οποίο τις κάνει πιο γερές, πιο μακριές, πιο ανθεκτικές και το χρησιμοποιείτε και στα φρύδια. Αν έχετε κάποια σημεία τα οποία είναι πιο αραιά τα φρύδια σας, λοιπόν το βάζετε. Εγώ έχω αρχίσει και το βάζω εδώ πέρα σε αυτή τη μητούλα που πάντα πρέπει να την σκουραίνω και νομίζω ότι κάτι γίνεται, παιδιά. Κάτι γίνεται. Πάντως στις βλεφαρίδες
βλέπω πολύ μεγάλη διαφορά. Και πλέον δεν χρειάζεται να κάνω και δεύτερη στρώση μάσκαρα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ πώς φαίνονται από μόνες τους πιο υγιείς. Πρώτον, θέλω να σας πω ότι ξεβάφομαι και δεν φεύγει ούτε μία βλεφαρίδα, παιδιά, στο βαμβάκι, που παλιότερα έχανα μία-δύο κάθε φορά που ξεβαφόμουν. Και δεν είναι να τις χάνουμε τώρα, αυτές δεν ξαναβγαίνουν και εύκολα. Λοιπόν, σέρουμ για τις βλεφαρίδες, σέρουμ για το πρόσωπο, De Moi Suisse. Πάρτε τα και θα με θυμηθείτε. Πάμε σε κρέμα προσώπου του La Sara Brightening Sleeping Eye Mask. Λέγεται mask γιατί μπορείτε να τη βάλετε και ως μάσκα σε πιο παχιά στρώση το βράδυ. Εγώ όμως τη χρησιμοποιώ το πρωί αυτή την κρέμα. Μη σας φαίνεται πολύ tiny η συσκευασία, πολύ μικροσκοπική. Καλά κάνει και είναι μικροσκοπική γιατί δεν χρειάζεται να είναι και μεγαλύτερη. Έχει όμως την κανονική ποσότητα 15 ml, αν δεν κάνω λάθος, που έχουν όλες οι κρέμες ματιών. Είναι από την αγαπημένη μου Avenda. Επίσης, cruelty free vegan εταιρεία 100%. Μυρίζει πολύ διακριτικά, αλλά όλα τα προϊόντα της Avenda, ξέρετε, έχουν αυτές τις πολύ φυσικές γήινες μυρωδιές και είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένη, που σημαίνει ότι χρειάζεται ελάχιστη ποσότητα και βρίσκω ότι ενυδατώνει τρελά, παιδιά, την περιοχή. Γιατί με κάτι κρέμες άλλες που έχω χρησιμοποιήσει κατά καιρούς, ναι, μεν βλέπεις την ενυδάτωση εκείνη τη στιγμή, αλλά μετά, όταν χαμογελάς, εδώ στο πόδι της χήνας, βλέπεις τις ρητίδες σου λίγο πιο βαθιές. Αυτή λοιπόν βρίσκω ότι τις έχει απαλύνει κιόλας, να σας πω την αλήθεια μου. Και γι' αυτό θεωρώ ότι ενυδατώνει ακόμη περισσότερο την περιοχή γύρω από τα μάτια. Συγγνώμη, θα πιω μια γουλίτσα γιατί μιλάω περίπου 18 λεπτά. Και θα συνεχίσω με ακόμα ένα προϊόν από την Avenda, το οποίο σας έχω ξαναδείξει και λατρεύω, είναι το Lip Saver, γιατί χωρίς lip balm εγώ δεν πάω πουθενά. Και ναι, θα πάρω στις διακοπές και lip scrub. Συγγνώμη, αλλά αυτό μου συμβαίνει εμένα πάρα πολύ συχνά, να έχουν κομματάκια τα χείλη μου, οπότε μια απολεψούλα θα την κάνω, μη σας πω και δύο κατά τη διάρκεια των 10 ημερών που θα λείπω, 10-15. Οπότε αυτό είναι το Sugar Lip Polish από την εταιρεία Fresh. Είναι πραγματικά σαν να έχεις βάλει καστανή ζάχαρη με έλαιο. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Το τρώτε κιόλας, δεν παθαίνετε τίποτα. Δεν σας προτείνω να το φάτε βέβαια, καλύτερα να το αφαιρέσετε. Και κάνει την πιο ωραία απολέπιση στα χείλη, χωρίς να τα γδέρνει, γιατί δεν αντέχω αυτά τα απολυπιστικά προϊόντα που γδέρνουν το πρόσωπό μας, που γδέρνουν τα χείλη μας, που γδέρνουν το σώμα μας. Όχι, είναι πάρα πολύ απαλό και αποτελεσματικό. Έχω να σας μιλήσω επίσης για το κοσμητικό που θα πάρω μαζί. Μακάρι να το έβρισκα αυτό σε μικρότερη συσκευασία, γιατί είναι λίγο μεγάλο και ογκώδες. Είναι από την Κονταλή το Vinofresh Deodorant Stick, Natural Stick Deodorant βασικά, ευκάλυπτος και στα φύλλη. Είναι aluminium free, είναι alcohol free, είναι paraben free, μυρίζει ευκάλυπτο βασικά. Και εκείνη τη στιγμή ίσως φανεί πολύ έντονη η μυρωδιά, μόλις το ανοίξετε και το εφαρμόσετε. Χρειάζεται, λέει, περίπου 10 φορές να περάσετε από την περιοχή. Μετά όμως σχεδόν εξαφανίζεται η μυρωδιά. Το βρίσκω πολύ αποτελεσματικό. Θα σας πω, ειδικά τις μέρες, όχι που υδρώνω το καλοκαίρι, γιατί okay, εγώ δεν υδρώνω και πάρα πολύ, να πω την αλήθεια, σε αυτή την περιοχή, αλλά ειδικά τις μέρες που εμείς έχουμε περίοδο, νομίζω ότι οι ορμόνες μας έρχονται λίγο τα πάνω κάτω και τώρα το καλοκαίρι βρίσκω ότι μπορεί να μυρίζουμε λίγο περισσότερο. Αυτό λοιπόν και εκείνες τις μέρες τη σταματάει την δυσοσμία και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό που μπορώ να το εμπιστευθώ. Πάμε σε δύο προϊόντα για μαλλιά από την Bumble & Bumble. Λοιπόν, αυτό είναι το BB Hairdressers Invisible Oil. Είναι ένα primer για το styling, για τη θερμότητα, αλλά και για την ηλιακή ακτινοβολία. Βέβαια, έχω και το άλλο το προϊόν, που το έχω στο άλλο μου το necessaire από την Avenda για την ηλιακή ακτινοβολία, θα σας πω γι' αυτό σε λίγο. Το συγκεκριμένο λοιπόν, εγώ το χρησιμοποιώ πριν κάνω styling στα μαλλιά μου, γιατί ναι, θα πάρω την πρέσα μαζί, θέλω να έχω αυτό το λίγο αποτέλεσμα ή θέλω να κάνω και λίγο σπάσιμο κάτω, μη μου βάζετε τις φωνές. Δεν χρειάζεται να το πάρετε κι εσείς μαζί σας αν δεν θέλετε, αλλά εμένα μου αρέσει έτσι να περιποιούμε τα μαλλιά μου. Και το άλλο προϊόν είναι το Invisible Oil Soft Texture Finishing Spray. Αυτό τι κάνει λοιπόν? Έχετε κάνει αυτές τις ελαφριές σας μπούκλες και δεν θέλετε να βάλετε λακ τώρα και τέτοια πράγματα, αλλά θέλετε λίγο να κατευνάσετε το φριζάρισμα και να δώσει ένα ωραίο τελείωμα στα μαλλιά σας. Χρησιμοποιείτε αυτό σε στεγνά μαλλιά και θα με θυμηθείτε. Θα βάλω και λίγο τώρα για να δείτε τι γίνεται με όλα αυτά τα
μαλάκια που πετάνε πάνω και εντάξει, η μυρωδιά και των δύο αυτών προϊόντων είναι συγκλονιστική. Τελειώνουμε σιγά σιγά για να μην φλιαρώ πολύ. Θέλω να σας πω ότι επίσης αυτό το προϊόν είναι ένα προϊόν που εγώ χρησιμοποιώ πολύ το καλοκαίρι και το παίρνω μαζί μου και στη θάλασσα. Είναι το Hydra Skin Stick Rafraîchissant Hydratant. Λοιπόν, Cooling and Hydrating Stick στα αγγλικά, δηλαδή δροσίζει πάρα πάρα πολύ και ενυδατώνει την επιδερμίδα. Θα το ανοίξω να το δείτε. Είναι έτσι γαλάζιο όπως και η συσκευασία του και παιδιά με το που το ακουμπάτε στην επιδερμίδα σας δίνει δροσιά και ενυδάτωση και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν για τις μέρες που κάνει πάρα πολύ ζέστη, για τις μέρες που δεν αντέχουμε, για τις μέρες που επίσης βλέπετε φουσκωμένη την περιοχή κάτω από τα μάτια σας, γιατί και τα φουσκώματα καταπολεμώνται κάνοντας λίγο μασάζ με αυτό το stick στην περιοχή γύρω από τα μάτια σας. Οπότε αν έχετε πρυξήματα και τέτοια θα σας φανεί πάρα πολύ χρήσιμο το συγκεκριμένο προϊόν, όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα. Κονταλή Vino Perfect, αυτή την ενυδατική κρέμα θα πάρω μαζί μου, τη χρησιμοποιώ εδώ και αρκετό καιρό, είναι ενάντια στις καφέ κυλίδες και αυτή και γενικά σας έχω πει πόσο μου αρέσει αυτή η σειρά, οπότε σίγουρα θέλω να συνεχίσω να τη χρησιμοποιώ μέχρι να τελειώσει. Θα πάρω μαντιλάκια δε μακιγιάζ, γιατί υπάρχουν πάντα και οι μέρες που βαριέμαι να ξεβαφτώ και χρησιμοποιώ ένα μαντιλάκι ή τέλος πάντων το χρησιμοποιώ ως πρώτο βήμα και μετά κάνω και τη σαπουνάδα μου. Και θα πάρω μαζί και ένα διφασικό προϊόν ντε μακιγιάζ για τα μάτια μου. Τελείωσε το αγαπημένο μου από την Clinique και πήρα αυτό εδώ να το δοκιμάσω από την Ιβέα, το οποίο παιδιά είναι πάρα πολύ τίμιο. Για την ευαίσθητη περιοχή των ματιών λέει αγνό νερό corn flour, δύο φάσεων, ξεβάφει και την αδιάβροχη μάσκαρα εξαιρετικά. Δεν είναι καθόλου ερεθιστικό, πραγματικά. Και μου αρέσει και η συσκευασία του, να σας πω την αλήθεια, που είναι και μικρή και γράφει ότι είναι και 96% ανακυκλωμένο πλαστικό αυτό εδώ. Οπότε σημαντικό να στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες. Πάμε και λίγο στο άλλο νεσεσέρι που έχει τα πράγματα της παραλίας, να σας δείξω γιατί θα πάρω στη θάλασσα. Avenda Sun Care, αυτό είναι το Protective Hair Veil με φίλτρα UV για τα μαλλιά. Αυτό παιδιά τα κάνει και λίγο πιο μαλακά. Γιατί όταν τα βρέχετε, ξέρετε, και έχουν το αλάτι πάνω, γίνονται πάρα πολύ σκληρά, έτσι, τραχιά τα μαλλιά μας. Οπότε ψεκάζοντάς τα με αυτό πριν πάτε στην παραλία, αλλά και μετά που θα τα έχετε βρέξει, τα βοηθάτε, τα προστατεύετε και τα νιώθετε κι εσείς στο χέρι σας πιο μαλακά. Επίσης θα πάρω μαζί μου αυτό εδώ το αντιλιακό φέτος από την Fresiderm για τα πρώτα μπάνια τουλάχιστον, 50. Sunscreen Color Velvet Technology, το οποίο μην βλέπετε αυτή τη συσκευασία και λέτε πόσο μεγάλη είναι. Εγώ θα το βγάλω το εξωτερικό κουτάκι και θα κρατήσω μόνο το μέσα για να μην μου πιάνει και πολύ χώρο και έξτρα βάρος. Έχει μια πάρα πολύ ωραία απόχρωση και ελάχιστη κάλυψη. Λοιπόν, δείτε το χρώμα. Και τώρα θα το απλώσω στο χέρι μου και γίνεται ένα και έχει και ένα βελούδινο τελείωμα, παιδιά. Δηλαδή δεν πουδράρωμαι γιατί δεν γυαλίζω με το συγκεκριμένο αντιλιακό. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά η Fresiderm φέτος. Καλά, κάθε χρονιά κάνει, αλλά ειδικά αυτό το προϊόν εμένα μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και είναι και αυτό paraben free. Λοιπόν, θα το ξαναβάλω μέσα προς το παρόν και θα σας δείξω και τα τρία τελευταία προϊόντα για το σημερινό βίντεο. Έχω ένα αντιλιακό για το σώμα από τη Lancaster, 30, το οποίο άνοιξα και χρησιμοποίησα τελευταία. Είναι και αυτό διφασικό, είναι σαν ένα ξηρό λάδι, δεν είναι πάρα πολύ έντονη η λαδίλα που αφήνει στο δέρμα, γιατί εγώ δεν τη θέλω πολύ έντονη, αλλά αφήνει μια πολύ ωραία γυαλάδα. Λέγεται Sun Beauty Nude Skin Sensation και είναι αυτό το προστατευτικό νερό, ας πούμε, με SPF 30. Πολύ μου αρέσει, οπότε θα συνεχίσω να το χρησιμοποιώ μέχρι να τελειώσει. Και έχω ένα σπρέι, το οποίο είναι αντισηπτικό για τα χέρια από την εταιρεία Dr. Bronner's. Σας το έχω ξαναναφέρει, νομίζω είναι στη μυρωδιά λεβάντας. Είναι λίγο έντονο όταν το βάζετε, αλλά μετά έτσι χάνεται κάπως η μυρωδιά και αφήνει μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση καθαριότητας. Και θα πάρω και αυτό εδώ το facial spray από Evian, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμο και αυτό όταν βγαίνεις από τη θάλασσα, παιδιά, που έχεις τα λάτια και θέλεις λίγο να ξεπληθείς και άμα δεν είσαι κοντά σε βρύση ή δεν θέλεις τέλος πάντων να ρίξεις πάρα πολύ νερό στο πρόσωπό σου, αλλά κάπως όλα κολλάνε και κάπως όλα έχουν γίνει περίεργα και κάπως ζεσταίνεσαι, ψεκάζεσαι με αυτό. Και ξαφνικά δροσίζεσαι, ξυπνάς, ανανεώνεσαι. Αυτά λοιπόν είχα να σας δείξω σήμερα. Όλα αυτά περιέχει το νεσεσέρ των διακοπών μου.
Εύχομαι και σε εσάς καλές διακοπές, να περάσετε πάρα πολύ καλά όπου και αν πάτε, ακόμα και αν μείνετε στην Αθήνα, γιατί ξέρω ότι οι εποχές είναι λίγο περίεργες και λίγο δύσκολες για κάποιους και κάποιες από εσάς. Είμαι σίγουρη ότι θα περάσετε καλά, αρκεί να έχετε αγαπημένα άτομα δίπλα σας ή αγαπημένα κατοικίδια δίπλα σας, γιατί εμένα ο Μέρλιν, σας έχω ξαναπεί ότι με βοήθησε πάρα πολύ στην πρώτη καραντίνα να διατηρήσω την ισορροπία μου και να μείνω στα συγκαλά μου. Οπότε διαλέξτε εσείς με ποιους θέλετε να είστε, διαλέξτε τι θέλετε να κάνετε, αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας, περάστε όμορφα, χαμογελάστε, ευχαριστηθείτε την κάθε μέρα και εγώ το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι θα περιμένω τα σχόλιά σας και τις ευχές σας για καλές διακοπές και φυσικά τα like σας αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Πολλά πολλά φιλιά και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!